Σήμερα φιλοξενούμε έναν καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις. Καλημέρα κύριε Τζίμα και καλή χρονιά. Γεια σας, καλή χρονιά και όλα να μας πάνε καλά όσο είναι δυνατόν, τέλος πάντων. Κύριε Τζίμα, θα ξεκινήσω από αυτό που είναι της επικαιρότητας, γιατί είπα στην αρχή της εκπομπής ότι οποιοδήποτε άλλος βουλευτής κόμματος, οποιοδήποτε άλλου κόμματος, τολμούσε να εξτομίσει αυτά που ακούστηκαν χθες διαστόματος του κυρίου Συρίγου, όχι δεν θα είχε τη δυνατότητα να εμφανιστεί σε άλλα πέντε μέσα να διευκρινίσει τι ακριβώς είπε, αλλά θα ήταν ήδη στην πλατεία Συντάγματος για τα περαιτέρω. Διαφωνείτε? Επειδή δεν παρακολουθώ πολιτική ισχύω, όπως μπορείτε να μου πείτε λίγο, είδα ότι κάτι δήλωσε σχέση με την δίκη της Λοζάνης. Ναι, ότι είναι παροχημένη, ξεπερασμένη στο 97%, στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης δεν υφίσταται, υφίσταται για τα σύνορα, για τις μειονότητες είναι θεωρητικό, και μετά προσπάθησε να το μαζέψει. Όταν του είπαν ότι μα τα ίδια λέει και η Τουρκία, λέει αυτή τη συνθήκη επικαλείται η Τουρκία, όχι την αναθεώρηση, για να μας πει ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά. Αυτό. Αλλά πολλοί λένε εδώ ότι μάλλον στρώνει το δρόμο για αυτά που έρχονται. Δεν είναι προφανές. Ο κύριος Συρίγος, καταρχάς να πω ότι θα αποφύγω να τον σχολιάσω ακαδημαϊκό. Δεν... Όχι. Συμφωνώ. Και έχει γράψει. Κύριε Τζίμα, μισό λεπτό. Η έκπληξη είναι πολλαπλασιαστική για έναν πολιτικό που έχει συγγράψει έξοχα βιβλία, πρέπει να πω, πάνω στα ελληνοτουρκικά. Όταν πριν τρία χρόνια λες ότι οι συνθήκες όπως τη Λοζάνη που καθορίζουν σύνορα και άλλα είναι ιερές, δεν τις αγγίζεις, και λες τώρα ότι είναι τελειωμένη και παροχημένη, όπως και αν το διορθώσεις, και εκφραστικό που λέει ο κύριος Πικραμένος να ήταν το λάθος, το μήνυμα έχει ήδη φύγει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ένας πολιτικός και ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος δεν ξέρει να εκφράζεται για τέτοια ζητήματα, καλό είναι να αλλάξει και τις δύο δουλειές του, κατά τη γνώμη μου. Το δεύτερο, και γι' αυτό ανέφερα το ότι θα το σχολιάσω από ακαδημαϊκής απόψεως, είναι ότι στην πραγματικότητα εδώ υπάρχει, και πάντα όταν ένας ακαδημαϊκός μπαίνει στην πολιτική και τοποθετείται, υπάρχει και ένα ζήτημα αξιοπιστίας του και επιστημονικής. Δεν μπορεί να λέει κανείς έχω μία άποψη ως επιστήμονας και μία τελείως άλλη άποψη ως πολιτικό πρόσωπο, διότι ή έχει ένα ζήτημα προσωπικότητας ή τέλος πάντων δεν σέβεται κάποια από τις δύο ιδιότητες του. Το τρίτο είναι ότι προφανώς ο κ. Συρίγος στρώνει το δρόμο και τον στρώνει όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας για δύο λόγους. Για το πολύ ξεκάθαρα. Ο ένας είναι γιατί ούτε ζητάει ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Συρίγος υποτίθεται ότι συνομιλεί με το πιο πατριωτικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο κύριος Κερίδης, ας πούμε, με το λιγότερο πατριωτικό ή τέλος πάντων το πιο κοσμοπολίτικο. Άρα κάποιος πρέπει να κάνει το λαγό, καθένας πρέπει να κάνει το λαγό και ο κάθε βουλευτής το ακροατήριο με το οποίο μιλάει. Ο δεύτερος λόγος που ιστορεί τον δρόμο είναι διότι ο κύριος Συρίγος πολιτικά είναι ταγμένο στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό προωθούν τάχιστα και επειδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αισθάνεται ανεξέλεγκτη και είναι πολλής από την αντιπολίτευση ανεξέλεγκτη και επομένως είναι και η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση των πολλών τελευταίων δεκαετιών, θα έλεγα μεταπολιτευτικά, θεωρούν ότι εάν βάλουν τον κατάλληλο άνθρωπο, όπως εκείνοι αντιλαμβάνονται την έννοια της καταλληλότητας, να πει αυτό που θέλουν να κάνουν, ότι τελικώς και θα το περάσουν. Τώρα όσο μιλούσατε, είδα τη δήλωση και εγώ και έτσι αυτές τις 4-5 γραμμές. Μισό λεπτό να σας πω κάτι για να μην παγιδευτείτε. Η αρχική δήλωση χρειάστηκε 5 συνεντεύξεις μέχρι τώρα, δεν ξέρω, ναι, από τον ίδιο, για να διευκρινίζει το ένα και το άλλο. Και μόνο αυτό, μόνο αυτό, για να δούμε λίγο και το επικοινωνιακό. Κύριε Τζίμα, αν είχατε κάνει εσείς αυτή τη δήλωση, δεν θα είχατε περιθώριο να διορθώσετε, θα ήταν η κεφαλή σας επιπίνακη. Το καταλαβαίνετε? Είναι και το άλλο θέμα. Ξέρετε, είναι πάντα όταν βλέπω, τώρα θα το πω πολύ αυτό μετά πως μου κύριε, βλέπω μια σειρά ανθρώπων, ασχέτως επαναλαμβάνω αν εγώ του συμπαθώ ή δεν του συμπαθώ κτλ., που τέλος πάντων έχουν μια διαδρομή. Και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που τους κάνει, δηλαδή πόσο γλυκιά είναι τέλος πάντων η Βουλή, ώστε να μπορούν να υφίστανται οι ίδιοι ως προσωπικότητες όλη αυτή τη διαδικασία μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο για να διατηρήσουν τη θέση την οποία έχουν.
Δηλαδή σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο είναι τελείως θλιβερό όλο αυτό το θέμα που περιγράφτηκε, που το είδα μόλις τώρα σε μικρή έκταση. Το δεύτερο, παραλαμβάνω, είναι ότι έχουμε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο συνδυασμό. Δεν μπορεί μια χώρα, είναι τραγικό ή θα έλεγα είναι κωμικοτραγικό, γιατί έχει και μια κωμική διάσταση για κάποιον που δεν είναι Έλληνας. Δεν μπορεί αυτή η έρημη χώρα να μην μπορεί να κρατήσει ούτε μία εθνική θέση, ακόμη και την πιο αυτονόητη. Δεν γίνεται. Διότι παρεπτόντως, αν ο κύριος Σύριος είπε κάτι τέτοιο και διαφωνεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μαζί του, δεν έχει καμία θέση. Θα το καταλάβει και ο ίδιος, να ανεξαρτητοποιηθεί και στην πραγματικότητα παραδώσει την έδρα. Λοιπόν, όχι να ανεξαρτητοποιηθεί ή να τον διαγράψουν. Αλλά επειδή δεν πρόκειται για το ζήτημα του κυρίου Σύριου μόνο και είναι μια θέση κυβερνητική, δεν μπορεί μια χώρα, ό,τι και αν αγοράσει, όσο καλή και επιθύμια και αν αποδειχτεί, που αυτό δεν βοηθάει στην επιβίωσή της ούτως ή άλλως, αλλά τέλος πάντων, να επιβιώνει χωρίς να μπορεί να κρατά ούτε μια στοιχειώδη εθνική θέση σταθερή. Αν κατά 97% η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι παροχημένη, τότε κατά 97% πρέπει να αρχίσει μια καινούργια πολυμερής διαπραγμάτευση, η οποία θα αφορά τα όσα ρύθμιση στη συνθήκη της Λοζάνης. Και λέω, εγώ δεν λέω γιατί, ότι δεν μπορεί να το πούμε για τον Ερντογάν. Μπορεί ο Ερντογάν να λέει και κάτι που να είναι καλό και να μας συμφέρει. Ασχέτως του τι λέει ο Ερντογάν. Είναι αυτή μια διαδικασία στην οποία θεωρούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να μπει σήμερα. Και γενικώς, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα. Δηλαδή, έχουμε χάσει πια το στοιχειώδες ένστικτο εθνικής επιβίωσης. Ή, κάτι που βρίσκω πολύ πιο λογικό, η ελίτ της χώρας έχει αποκτήσει τόσο εμπεδωμένη αποικιοκρατική αντίληψη απέναντι σε μας, στο λαό, ώστε δεν την ενδιαφέρει ακόμη και να ανατινάξει την ύπαρξη της χώρας μπροστά στα όσα θεωρεί ότι έχει να κερδίσει. Αυτό που, το δεύτερο που λέτε, είναι ένα πολύ σοβαρό σε βάθος ερώτημα που πρέπει να αρχίσει να το αναλογίζεται ο καθένας από εμάς. Δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση. Πρέπει να σας πω ότι εδώ μου στέλνουν μηνύματα πολλοί φίλοι, ο Ηλίας, ο Νίκος, γιατί είπε και ο κύριος Πικραμένος από τη Γαλλία ότι, ρε παιδί μου, λέει, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα έκφρασης και τελικά άλλα να θέλει να πει, άλλα να λέει και να ταυτίζει με το Ελιαμέπ. Αλλά εδώ μου στέλνουν. Πολλοί θυμήθηκαν πριν 15 ημέρες, 20 ημέρες, κοινή σας παρουσία στις αντιθέσεις. Μου γράφει εδώ ένας. Σκέφτομαι, λέει, και οργίζομαι τόση ώρα με τη συμπεριφορά του κυρίου απέναντι στον κύριο Τζίμα εκείνο το βράδυ της εκπομπής. Ήταν κουρασμένος από το ταξίδι και ήθελε να κλείσει τη σύνδεση, αλλά μια χαρά ειρωνευόταν και έκανα παξιωτικά σχόλια για τον κύριο Τζίμα, ο οποίος τον περιποιήθηκε μετά. Ο άλλος, ο Ηλίας, μα ο κύριος Συρίγος δεν είναι που την είχε πέσει τον κύριο Τζίμα. Τόσο ευγενής είναι, λέει ο κύριος Τζίμας. Δεν είναι θέμα ευγένειας, παιδιά. Είναι θέμα, και καλό είναι να υπάρχει και αντιθετικός διάλογος. Οι μονοφωνίες πολλές φορές δημιουργούν θέμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να μην μπερδεύεστε, μην πιάνεστε εκεί. Σας παρακαλώ πολύ. Μου λέει κάποιος, κύριε Τζίμα, ακόμη και αν η συνθήκη της Λοζάνης, που είχε μια συγκεκριμένη περίοδο που γράφτηκε, σε ορισμένες τις πτυχές από τα γεγονότα έχει υπερβεί το πνεύμα της. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς θέτουμε θέμα, δηλαδή, αλλαγή συνορών, για να το καταλάβω. Γιατί η διευκρίνηση, λέει, του κυρίου Συρίγου ότι ο πυρήνας των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτος, τι να την κάνω εγώ όταν ο Τούρκος από σήμερα το πρωί θα παίζει ότι 97% είναι κλειπούσα η συνθήκη? Ναι. Καταρχάς, εντάξει, για τα άλλα ζητήματα, εκείνο ήταν μια πολιτική αντιπαράθεση. Τέλος πάντων, δεν ήταν προσωπικό ζήτημα και ο καθένας τη διεξάγει με τον καλύτερο τρόπο να τη διεξάγει. Ενώσει πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σας. Τώρα, το ζήτημα του πυρήνα των συνόρων, δεν ξέρω και πώς το διατύπωσε. Δηλαδή, είπε ότι αυτό δεν το ακουμπάμε. Είπε, δεν το ακουμπάμε. Αυτό. Ναι. Δεν ακουμπάμε τον πυρήνα που είναι τα σύνορα ή τον πυρήνα των συνόρων, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των συνόρων, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι των συνόρων που ενδεχομένως μπορεί να τα ακουμπήσουμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι εννοεί. Όπως και να έχει, να είναι σαφές, ακόμα και αν η θέση αυτή επί της ουσίας ήταν ορθή, που δεν είναι, που είναι καταστροφική θέση, διότι πρώτα επίσης οι συνθήκες, και το ξέρει ο κ. Σύριος πολύ καλά αυτό,
Γι' αυτό λέω ότι δεν είπε τίποτα κατά λάθος. Λαγός είναι μιας πολιτικής. Οι συνθήκες έχουν και τρόπους ερμηνείας και προσαρμογής στις νέες διεθνείς συμβάσεις που μπορούν να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις που ανακύπτουν μέσα από τις διαδικασίες ερμηνείας και πανερμηνείας τους. Λοιπόν, ο κύριος Υγρός αυτό γνωρίζει πολύ καλά. Ο λόγος που επανέρχεται το θέμα της συνθήκης της Λοζάνης από τον συγκεκριμένο βουλευτή είναι γιατί ένα κομμάτι του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να πιστεί για αυτά που έρχονται ότι αυτά που θα έρθουν είναι προσθετική κατεύθυνση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατά την εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών θέλει να προσχωρήσει στην τουρκική ατζέντα, το κάνει με λίγο άγαρμο τρόπο, αλλά αυτό κάνει, και η αρχιτεκτονική οποία διαμορφώνεται είναι ότι επειδή βρισκόμαστε στο μέσο μιας παγκόσμιας αντιπαράθεσης, ενός παγκοσμίου πολέμου στην πραγματικότητα, η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει συμπληρωματικό ρόλο προς την Τουρκία, άρα η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω λιγότερο ή περισσότερο σε ορισμένες τουρκικές διεκδικήσεις. Και εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το ως νοοτροπία της κυβέρνησης, το οποίο το είχατε αναλύσει σε μια προηγούμενη εκπομπή με έναν άλλο συνομιλητή σας, τον κύριο Κουρουνδί, και σχετίζεται. Η κυβέρνηση, επειδή θεωρεί ότι πήρε κάποιο ποσοστό που της επιτρέπει να κάνει οτιδήποτε θέλει, χωρίς κανένα θεσμικό έλεγχο, που δεν πήρε κιόλας, αλλά τέλος πάντων απλώς κατέρευσαν οι υπόλοιποι, θεωρεί όπως και με το Σύνταγμα, έτσι και με τις συνθήκες, υποθέτω ότι αρχίζει και διαμορφώνει ένα τέτοιο κλίμα, ότι εάν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν χρειάζεται να σεβαστεί καμία θεσμική πρόβλεψη ανωτάτης ισχύως. Το κάνει με το Σύνταγμα, με το άρθρο 16. Θα το πούμε μετά, θα το πούμε. Μην αναλύσεις τώρα. Την ίδια νοοτροπία όμως θέλω να πω ότι έχει και εδώ, διότι δεν μπορεί ένας βουλευτής να θέτει ζήτημα αλλαγής συνθήκων έτσι απλά. Θα έπρεπε να συνεσάνεται ότι εδώ μιλούμε για μια συνθήκη πάνω στην οποία στην πραγματικότητα έχει στηριχθεί η ύπαρξη του ελληνικού κράτους τον τελευταίο αιώνα. Άρα ακόμη και αν θέλεις να βάλεις ένα ζήτημα τέτοιο, θα πρέπει να το βάλεις με μια πολιτική και θεσμική προσοχή τελείως άλλου επίπεδου και σε τελείως άλλο χώρο. Το ότι βγαίνει και το πετάει γιατί του το ζητήσανε στα κανάλια έτσι, προδίδει μια απόλυτη υποτίμηση προς τη θεσμική οργάνωση του ελληνικού κράτους. Δηλαδή έχουμε την πλειοψηφία, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε και τελειώνουμε. Επειδή θέλω να πάμε στο μεγάλο κάδρο και θα επιστρέψουμε στο μικρό που είναι, που αφορά τα καθημάς, που συνδέονται όμως με το μεγάλο, παρόλα αυτά με οδηγείτε να σας ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει ένας ρυθμιστής του πολιτεύματος, κύριε Τζίμα. Αυτός είναι ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και εκτός από το να έρθει την ημέρα των φώτων στο Ρέθυμνο, αναρωτιέμαι, ο ρυθμιστής του πολιτεύματος δεν έχει λόγο στο σκληρό πυρήνα ζητημάτων της ίδιας ύπαρξης του κράτους, όπως σωστά αναφέρεται ότι είναι πρωτίστως η συνθήκη της Λοζάνης, ή του άρθρου 16 και τις ερμηνείες που μπορεί να δίνει σήμερα ο Μητσοτάκης, αύριο ο Σαχίνης και μεθαύριο ο Τζίμας. Τι είναι εδώ? Επειδή το έχω γράψει, θα το πω και προφορικώς, θεωρώ ότι έχουμε τη χειρότερη πρόεδρο δημοκρατίας, το χειρότερο πρόσωπο που είχαμε ποτέ μεταπολιτευτικά σε αυτό το ρόλο. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα προσωπικό βάρος το οποίο να ενισχύει το κύρος του ρόλου. Βεβαίως πράγματι ο ρόλος αυτός είναι, και καλός είναι, πολύ περιορισμένου εύρους κινήσεων. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι με προσεκτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο σε κορυφαία ζητήματα, και έχουμε δύο τέτοια κορυφαία ζητήματα, το ένα αμυγό συνταγματικού χαρακτήρα, αναφέρομαι στο άρθρο 16, το άλλο εθνικού χαρακτήρα, υπαρξιακού χαρακτήρα, θα μπορούσε να κάνει μία δήλωση η οποία να προσπαθήσει να βάλει ένα χαλινάρι στο θεσμικό κομμάτι της όλης ιστορίας, επαναλαμβάνω, όχι στο πολιτικό. Δηλαδή, ναι, 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 ναι. Ότι ο πρόεδρος δημοκρατίας πρέπει να
που έχει πρέπει, ότι δικαιούται να υπαγορεύσει στην οποιαδήποτε κυβέρνηση την πολιτική της, αλλά στην τήρηση του σκληρού πυρήνα των θεσμικών διαδικασιών που προβλέπονται, κάτι μου οφείλει να έχει λόγο όταν βλέπει ότι πάει να γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Δεν έχω καμία προσδοκία από την κυρία Σακελλαροπούλου. Έχει κάνει πάρα πολλά ανεπίτρεπτα φάουλ στην πορεία αυτών των χρόνων και περιμένω ότι απλώς θα πειθαρχήσει στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος άλλωστε την τοποθέτησε και εκεί που την τοποθέτησε. Κύριε Τζιμά, ας ανοίξουμε τη βεντάλια λίγο και θα επιστρέψουμε σε αυτά. Σήμερα θα φάτε χρόνο, σας έχω προειδοποιήσει. Γράψατε ένα άρθρο προχθές. Θεωρώ ότι είναι ίσως ένα από τα τρία άρθρα για το 24 που όποιος ανατρέξει θα καταλάβει πώς σηματοδοτείται η είσοδος το 2024, κουβαλώντας όλη την κληρονομιά του 23. Μου κάνει εντύπωση ότι επιλέγεται, πάρα πολλά είναι τα θέματα, μικρά και μεγάλα, επιλέγεται όμως τρία κορυφαία, κατά τη γνώμη σας, ζητήματα που υφαίνουν παγκόσμια τον ιστό του τι συμβαίνει. Το ένα είναι η Ουκρανία. Το άλλο είναι οι εξελίξεις με το σφαγείο, αλλά και έξω από το σφαγείο, στη λωρίδα της Γάζας, η Μέση Ανατολή. Και το τρίτο είναι η παγκόσμια ανισότητα με όλους τους όρους. Σε αυτό το τρίτο δίνεται και μια ιδιαίτερη έμφαση, το αφήνω για μετά, ξεκινώντας από τα δύο, ας το πούμε έτσι, φανερά, που είναι ο ανοιχτός πόλεμος στην Ουκρανία και στη λωρίδα της Γάζας. Ναι. Είναι τα δύο μέτωπα. Ήδη εχθές είχαμε μια μεγάλη κλιμάκωση στο δεύτερο με τη δολοφονία του στελέχους της Χαμάς στο Λίβανο. Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση, τις αντιδράσεις μάλλον. Είναι τα δύο μέτωπα στα οποία κινείται, εξελίσσεται ο παγκόσμιος πόλεμος για τον οποίο μίλησα πριν, αυτή η παγκόσμια αντιπαράθεση. Και με την Ουκρανία τα πράγματα φαίνεται ότι οδεύουν λιγότερο ή περισσότερο γρήγορα προς την ήττα της Ουκρανίας, και εκεί θα έχει αναλόγως του πώς θα λάβει χώρα και πότε θα λάβει χώρα, θα έχουμε ένα τεράστιο σοκ για το ΝΑΤΟ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ασχέτως του τι θα πούν. Ιδίως εάν λάβει χώρα φέτος, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι πολύ εύκολο, αλλά ιδίως εάν λάβει χώρα φέτος, θα είναι η δεύτερη ταπεινωτική αποχώρηση των Αμερικανών επί Biden μετά το Αφγανιστάν. Άρα μαζί και με όλα τα άλλα έχει και μια, με όλα τα άλλα θέματα, έχει μια μεγάλη επίδραση και στο εσωτερικό σκηνικό των ΗΠΑ. Θα ανακύψει και ένα ζήτημα του τι γίναν, πόσο απέδωσαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία δόθηκαν και δίνονται στην Ουκρανία. Στη δε, αλλά εκεί το μέτωπο, παρότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, αυτή τη στιγμή ο πλευράς περαιτέρω επέκτασής του δείχνει σχετικό σταθεροποιημένο. Θα δούμε αν η Πολωνία και κάποιες δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα μπουν τελικό σε πειρασμό, είναι μια πιθανότητα, σε περίπτωση ήττας της Ουκρανίας, να αρπάξουν κάποιο κομμάτι στα δυτικά, ή εάν το ΝΑΤΟ θα προσπαθήσει να μετακινήσει τη σύγκρουση μεταξύ Σερβίας, Κωσυφοπεδίου ή στην Υπερδνηστερία, που είναι δύο μέτωπα εν αναμονή πολύ σημαντικά. Στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής έχουμε σε πλήρη εξέλιξη αυτήν την τρομακτική σύγκρουση, από τη μια γενοκτονική πολιτική, χιλιάδες, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα νούμερα, με πολλά θύματα μεταξύ του Ισραηλινού στρατού, επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που λέγαν ότι δεν θα είναι περίπατος η είσοδος στη Γάζα, η εισβολή στη Γάζα των Ισραηλινών, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη φέρουν εις πέρας. Έχουν θύματα και στο περιβάλλον του Νοτιού Λιβάνου και φαίνεται ότι ο Νετανιάχου, προκειμένου να σωθεί, κάνει ό,τι μπορεί για να διευρύνει τη σύγκρουση ώστε να αναγκάσει και τους Αμερικανούς να εμπλακούν πιο ενεργά. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να δούμε και το Ιράν να εμπλέκεται τελικώς? Γιατί στην Ερυθρά είναι σαφές ότι έχει, με τους Χούθη έχει σηκωθεί ένα άλλο μέτωπο. Λέτε για τον Νότιο Λίβανο τώρα, γιατί το τροφοδοτεί το χτύπημα Νετανιάχου στο Λίβανο, για να μην ξεχνιόμαστε ποιος το τροφοδοτεί. Άρα εδώ... Πιο πριν λίγες μέρες, να θυμίσουμε ότι είχε, το Ισραήλ είχε σκοτώσει έναν ακόμα υψηλό βαθμό Ιρανό στρατηγό. Ναι, και εδώ είναι ένα ερώτημα πολλών ακροατών. Βλέπετε να γενικεύεται? Η γενίκευση προχωράει ως εξής. Έχουμε μία σκάλα όπου κάθε σκαλή κλιμακώνει αν το ανεβαίνεις ή αποκλιμακώνει αν το κατεβαίνεις. Η κίνηση αυτή είναι πάρα πολύ σαφής και πάρα πολύ προσεκτική.
ακόμη και στο επίπεδο των πυρομαχικών, των πυράβλων που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, αν δείτε, η Χεζμπολά μέχρι τώρα χρησιμοποίησε πολύ περιορισμένο αριθμό τους πιο, μια κατηγορία παραπάνω πυράβλων, τους Μπουρκάν που έχει, και κυρίως χρησιμοποιεί αντιαρματικά, θανατηφόρα για το Ισραήλ, αλλά όχι όσο όλο το πυραυλικό της οπλοστάσιο. Αυτό που έγινε χτες, ναι, είχε τεθεί από τον Νασράλα από καιρό πριν, ότι θα αποτελέσει παραβίαση μιας ακόμα κόκκινης γραμμής της Χεζμπολά και θα πρέπει να λάβει απάντηση. Άρα ξέρουμε ότι θα υπάρξει απάντηση. Το πώς, πότε και πού φυσικά δεν το ξέρουμε. Αλλά στη σκάλα της κλιμάκωσης ανεβήκαμε τουλάχιστον ένα σκαλί, και η Χεζμπολά που ήδη είχε εμπλακεί στη σύγκρουση θα εμπλακεί ακόμη περισσότερο. Για να φτάσουμε στο Ιράν έχουμε αρκετά σκαλιά ακόμη. Το Ιράν θα μπει, εάν η Χεζμπολά είναι, φτάσει να είναι σε κίνδυνο κατάρρευσης. Η Χεζμπολά δεν έχει καν εμπλακεί πάρα πολύ έντονα για τα δικά της δεδομένα στον πόλεμο αυτό. Και η Χεζμπολά αντιστοίχως θα εμπλακεί αν δεχτεί ίδια πλήγμα ή αν βρίσκεται σε αυτόν τον κίνδυνο η Χαμάς, η οποία επίσης δεν φαίνεται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο κατάρρευσης. Ή αλλιώς το Ιράν θα εμπλακεί αν δεχτεί κάποιο πλήγμα άμεσο. Οι Αμερικανοί δεν το θέλουν αυτό, δεν θέλουν να βρεθούν σε σύγκρουση με το Ιράν, άρα αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι το πιο άμεσο σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων, όμως είναι σαφές ότι η πολιτική του Ισραήλ είναι αυτή, να κάνει τους Αμερικανούς να αναλάβουν το μέτωπο με το Ιράν. Και υπάρχουν και δυνάμεις μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνηγορούν να φανδόν υπέρ αυτού, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει πλήγμα. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής, το οποίο δεν έχουμε εμείς την απάντηση. Τι θα βαρύνει στο Λευκό Οίκο? Αυτό που βαραίνει μέχρι τώρα, ότι ένας πόλεμος με το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολος, θα έχει μεγάλο κόστος στο πεδίο και άρα και μεγάλο κόστος οικονομικό και μεγάλο κόστος εκλογικό, ή να προσπαθήσουν να διασώσουν τον Biden εμφανίζοντας τον ως πρόεδρο εν καιρό πολέμου, που κατά τεκμήριο είναι πιο δύσκολο να πέσει, να μην εκλέγει. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι βαδίζουμε προς τα εκεί, βαδίζουμε προς την πιο άμεση εμπλοκή του Ιράν. Το αν θα ανεβούμε το κρίσιμο σκαλί ή όχι, προϋποθέτει και το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Θέλω να κάνουμε μία αναγκαστική διακοπή, θα επανέλθουμε, με το εξής ερώτημα του φίλου του Νίκου. Πάει πίσω στην Ουκρανία και λέει, θέλω να ρωτήσετε τον κύριο Τζιμάν, πιστεύει πως η Ρωσία θα δεχτεί μια παγωμένη σύγκρουση, κρατώντας ό,τι έχει σε εδάφη ως τώρα, που δεν είναι και λίγα, και ίσως κάποιες υποσχέσεις όπως είχαν δοθεί και παλιότερα και δεν τηρήθηκαν, ή αν θα συνεχίσει τον πόλεμο και θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που λέγεται εξ αρχής, δηλαδή ένα περίκλειστο ουκρανικό κράτος με κατεστραμμένες υποδομές και μια απόλυτα φιλική εξουσία προς τη Ρωσία. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή οι Ρώσοι να φανούν και πάλι τόσο αφελείς όπως τα τελευταία 20 χρόνια, ή θέλουν να τελειώσουν όλη τη δουλειά? Και συμπληρωματικά έρχεται ο φίλος ο Κωστής σε αυτό και λέει, αν καταλαβαίνω καλά κύριε Τζίμα, ένθεν κακήθεν η Ουκρανία, ο λαός, γι' αυτόν μιλάω λέει, διαλύθηκε. Οι Αμερικανοί φέραν το ΝΑΤΟ και στις Βαλτικές και στις Σκανδιναβικές χώρες πιο κοντά από πάνω στη Ρωσία. Η Ρωσία κερδίζει τα εδάφη της Ουκρανίας και η Ευρώπη έχει φάει ένα γερό χαστούκι, να μην πω κάτι άλλο, και δεν το έχει καταλάβει. Κύριε Τζίμα, γέλατε, το ερώτημα το έχετε κρατήσει, είναι διπλό, αλλά είναι ενιαίο που αφορά τα όσα τεκταίνονται στην Ουκρανία. Ναι. Νομίζω, μια εκτίμηση μπορώ να κάνω, ότι η Ρωσία θα είναι τελείως παράλογο να αρκεστεί μια, εκτός και αν υπάρχουν εσωτερικά τις ζητήματα τα οποία εμείς αγνοούμε τελείως, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, να αρκεστεί σε ένα συμβιβασμό με την Ουκρανία. Αυτό το οποίο περιέγραψε ο φίλος ακροατής είναι ουσιαστικά ένα Μίνσκ 3. Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2 ήταν οι αντίστοιχες προηγούμενες συνθήκες που υποτίθεται ρύθμιζαν τη σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία και δεν λειτουργήσαν. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα και εδώ που είχαν φτάσει ήδη από 2 χρόνια πριν, νομίζω ότι η μόνη ρωσική επιλογή, ήμουν της ίδιας άποψης και τότε, είναι ο πλήρης έλεγχος της Ουκρανίας. Και μάλιστα δεν είμαι της άποψης ότι συμφέρει τη Ρωσία απλώς να
καταστήσει περίκλειστη την Ουκρανία και κατά τα άλλα να την βυθίσει σε μια υπανάπτυξη ή τέλος πάντων ερημοποίηση τρομοκρατικά, αλλά ότι αντιθέτως πρέπει, και νομίζω ότι αυτό σκέφτεται, πέρα από το κομμάτι το οποίο άμεσα πήρε σύμφωνα με το Ρωσικό Σύνταγμα, δεν λέω κατά το διεθνές δίκαιο, και ενσωμάτωσε, νομίζω ότι η Ρωσία έχει κάθε λόγο να προσπαθήσει σε βάθος χρόνου όχι μόνο να ελέγξει την Ουκρανία, αλλά να αποδειχτεί και από οικονομικής απόψεως ένας πολύ ωφελημότερος σύμμαχος ή επικυρίαρχος στην πραγματικότητα σε σχέση με τη Δύση για όσους μείνουν και ζήσουν στην Ουκρανία. Νομίζω ότι πια το σχέδιο του Πούτιν είναι, επειδή η Ουκρανία όπως όλοι ξέρουμε ήταν πάρα πολύ κομβική και για την Τσαρική Ρωσία και για τη Σοβιετική Ένωση, πολύ περισσότερο από άλλες ομόσπονδες δημοκρατίες κτλ. Είναι τρόπον την να ενοποιήσει την Ουκρανία, επί τη ουσία την Ουκρανία και τη Ρωσία. Να μην αντιμετωπίσει ξανά το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και το κομμάτι του δεύτερου ακροατή, παρακαλώ πολύ, που είπε ότι και η Αμερική είναι κερδισμένη, έχει φτάσει στις σκανδιναβικές χώρες, στις Φιλανδίες, τους έχει βάλει στο ΝΑΤΟ, έχει δέσει την υπόλοιπη Ευρώπη στο άρμα της. Η Αμερική κέρδισε ένα πράγμα και θα χάσει άλλο εφόσον ο πόλεμος πάρει αυτή την εξέλιξη που συζητάμε. Κέρδισε ότι κανιβάλισε την ευρωπαϊκή οικονομία και η αμερικανική οικονομία το έχει ανάγκη. Αυτό το σχεδιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αρκετές δεκαετίες. Εκεί όμως που χάνει, καταρχάς να πούμε ότι μέσα στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες η στήριξη πια στο ΝΑΤΟ δεν είναι πλήρης. Δηλαδή η πλευρά Τραμπ, ας πούμε, το έχει καταστήσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει το ΝΑΤΟ. Και η αλήθεια είναι ότι το ΝΑΤΟ εν πωλής από τη μια διασφαλίζει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών ή μάλλον ενισχύει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα μήμα του πλανήτη. Από την άλλη όμως έχει και πολύ μεγάλα, φορτώνει και πολύ μεγάλα βάρη τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι και αν έχουν κερδίσει, όπως αυτό το οποίο προανέφερα, το κόστος μιας ακόμα ήττας σε έναν ακόμη πόλεμο είναι πολύ μεγάλο. Και το κόστος τους δεν είναι μόνο ή κυρίως για την Ευρώπη. Την Ευρώπη, παρότι μπορεί να φτάσει και εκεί, και το μεγάλο ζήτημά τους νομίζω είναι η Γερμανία. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι ανατινάξαν τον Nord Stream ακριβώς για να δεσμεύσουν την όποια μελλοντική γερμανική κυβέρνηση. Λοιπόν, το μεγάλο τους πρόβλημα, ακόμη μεγαλύτερο μόνο, είναι στην Ασία. Πόσο εύκολο είναι να πείσεις μια χώρα να σε εμπιστευτεί, μια ασιατική χώρα, όταν έχεις φύγει από το Αφγανιστάν, εφόσον ιτηθείς και στην Ουκρανία και με το Ισραήλ να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο υπαρξιακό κίνδυνο από ιδρύσεως. Δεν είναι πολύ εύκολο. Να σας πω ότι σήμερα που μιλάμε, έρχεται ένας δείκτης πριν από λίγο στο δημόσιο χρέος, 34,3 το αμερικανικό. Ναι. Θα μου πείτε βέβαια, τυπώνουν χρήμα βέρτα πάγκα με τη δύναμη των κανονιοφόρων, αλλά για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους. Και έρχεται ένας άλλος ακροατής και μας ξαναπάει στο άλλο μπόλο, το μεσανατολικό. Είναι, λέει, κύριε Τζίμα, σε θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν αλλά και να διεξαγάγουν ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν όπως ήταν πριν 15-20 χρόνια? Κάποιοι υποστηρίζουν πως η δυνατότητα και το δίκτυο logistics που κάποτε διέθεταν η ΗΠΑ για την υποστήριξη των μεγάλων πολεμικών μονάδων έχει σε μεγάλο μέρος διαλυθεί. Πλέον τα μεγάλα αεροπλανοφόρα της έχουν τεράστιες δυσκολίες ανεφοδιασμού, όντας τόσο μακριά από τις αμερικανικές ακτές. Επίσης, είναι και η παράμετρος Κίνας που έχει δεσμευτεί πως σε περίπτωση επίθεση στο Ιράν θα παρέμβει. Άρα, είναι εύκολο? Ότι δεν είναι εύκολο είναι σίγουρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν ήταν εύκολο, οι Αμερικανοί όχι μόνο θα είχαν επιτεθεί στο Ιράν, αλλά θα είχαν επιβάλει και αλλαγή καθεστώτος. Διότι ο στόχος ενός πολέμου με το Ιράν δεν είναι να χάσει το Ιράν σε ένα πεδίο μάχης, ας πούμε, ή έναν αριθμό στρατών. Αυτό μπορεί να γίνει. Ο στόχος είναι να γίνει αλλαγή καθεστώτος μέσα στο Ιράν. Να έρθει μάλλον κάποιος απόγονος του Σάκη ή κάτι αντίστοιχο. Το προετοιμάζουν κιόλας. Αυτός ο στόχος, διότι οτιδήποτε άλλο δεν θα αλλάξει κάτι την εξίσωση. Δηλαδή, αν σκοτωθούν κάποιοι Ιρανοί στρατιώτες και κάποιοι Αμερικανοί, έστω και είναι πολλοί,
δεν αλλάζει κάτι. Αυτός ο στόχος λοιπόν απαιτεί στην πραγματικότητα καταλυτικής επίδρασης πλήγματα στην πόλη, στην κρατική μηχανή του Ιράν και ένα βαθμό κατάληψής του, του εδάφους του. Είναι τρομακτικά δύσκολο. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε απολύτως σαφείς, οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι διαθέτουν και αριθμητικά τις δυνάμεις για κάτι τέτοιο. Το άλλο που μπορούν να κάνουν είναι, αν φτάσουμε σε ένα επίπεδο σύγκρουσης, να καταφέρουν ορισμένα πλήγματα στην ιρανική διοίκηση, πολιτική και στρατιωτική, mm-hmm. αλλά θα δοχτούν τα αντίστοιχα πλήγματα στο στόλο τους και στις βάσεις τους. Άρα εκεί ναι, έχουμε πρόβλημα φυσικά για το Ιράν, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι το μεγάλο πρόβλημα των ΗΠΑ, το οποίο το μεταφέρουν και στους συμμάχους τους και κατεξοχήν σε εμάς που είμαστε το πιο πυθύνιος από όλους αυτούς, είναι ότι από στρατιωτικής απόψεως έχουν πανάκριβες πλατφόρμες, πανάκριβα πλοία, πανάκριβα αεροπλάνα και κυρίως τώρα μιλούμε για το στόλο. Η καταστροφή ενός εκ των οποίων συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό, στρατιωτικό και πολιτικό κόστος για τη χώρα που έχει μια τέτοια απώλεια, εν προκειμένου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν λοιπόν είναι να εμπλακούν σε έναν πόλεμο που θα διακινδυνεύσουν τέτοια πλήγματα απλώς και μόνο για να εξοντώσουν κάποιους Ιρανούς αξιωματούχους ενδεχομένως ή για να καταφέρουν κάποια χειρουργικά πλήγματα στην μηχανή την κρατική του Ιράν, δεν κερδίζουν τελικώς τίποτα. Και να κλείσουμε όσο κλείνει, για να περάσουμε στο τρίτο πεδίο, το κεφάλαιο, με ένα ερώτημα πιο πεζό. Λέει εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τζίμα, λέει, τελικά η Χαμάς τι κέρδισε μετά την 7η Οκτωβρίου και τι πρόκειται να κερδίσει στο μέλλον, και μπορούμε να μιλάμε για κέρδη όταν έχει 22.000 νεκρούς και κατεστραμμένο το 90% των υποδομών στη λωρίδα της Γάζας? Η Χαμάς νομίζω κέρδισε σίγουρα δύο πράγματα. Μπορώ να πω και άλλα, αλλά σίγουρα δύο. Ίσως και ένα ακόμα, αλλά θα φανεί από όταν θα γίνουν εκλογές. Το πρώτο είναι ότι πέτυχε το Παλαιστινιακό να γίνει το πρώτο θέμα στην παγκόσμια επικαιρότητα. Ενώ ήταν ξεχασμένο. Είναι τεράστια επιτυχία αυτή. Σκεφτείτε ότι οι Παλαιστινίας, μικρός λαός. Λίγα εκατομμύρια. Αλλά όχι μόνο είναι το θέμα το Παλαιστινιακό το πρώτο στην παγκόσμια επικαιρότητα, αλλά έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια υποστηριχτών σε όλο τον πλανήτη, Δύση και Ανατολή, Άραβες και μη. Αυτό είναι τεράστιο κέρδος, το πέτυχαν με την 7η Οκτωβρίου. Και μάλιστα πέτυχαν να πάνε πίσω οι συνθήκες ομαλοποίησης, το λέγανε οι Αμερικανοί, ενταφιασμού του Παλαιστινιακού διαφόρων αραβικών κρατών, πολύ σημαντική και τη Σαουδική Αραβία. Το δεύτερο το οποίο πέτυχαν είναι ότι στην πραγματικότητα έχουν εμπλέξει τον Ισραηλινό στρατό σε έναν πολυμέτωπο πόλεμο, τον οποίο ακόμη και σήμερα που μιλάμε, το Ισραήλ 90 μέρες μετά με στρατιωτικούς όρους, δεν μπορεί να πει ότι κερδίζει. Δεν έχει να εμφανίσει μια συγκεκριμένη στρατιωτική επιτυχία το Ισραήλ τρεις μήνες μετά. Το ζήτημα ποιο είναι με αυτό, ότι επειδή και το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα, επιβιώνει σε αυτή τη σύγκρουση και όχι μόνο αλλά κυρίως αυτή χάρη στην αμερικανική υποστήριξη. Όσο ο πόλεμος παρατείνεται χωρίς το Ισραήλ να κερδίζει, τόσο το υπαρξιακό του άγχος εντείνεται. Δεν πάει συνεχίσει να πολεμάει επάπειρον μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων με τα 2 εκατομμύρια να είναι Άραβες. Απλώς δεν υπάρχουν οι ανθρώπινοι πόδοι. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι δύο μεγάλες επιτυχίες της Χαμάς, και εγώ θέλω και της Παλαιστινιακής Αντίστασης. Και η τρίτη, η οποία συλλοποιηθεί, είναι ότι από εκεί που η Χαμάς ήταν και στη Γάζα, πολύ λίγο, δεν ήταν ιδιαίτερο δημοφιλής. Σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις, ήταν γύρω στο 20% υποστήριξή της. Αυτή τη στιγμή είναι δημοφιλή, πολύ λογικά, είναι η δημοφιλέστερη Παλαιστινιακή δύναμη, το δημοφιλέστερο Παλαιστινιακό κόμμα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Χαμάς είναι πολιτικό κόμμα. Λοιπόν, και στη Δυτική Όχθη και στη λωρίδα της Γάζας. Που σημαίνει ότι αν ποτέ αυτό πάει να αποτυπωθεί, έχει κάποια κέρδη. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό, τα δύο πρώτα είναι τα σημαντικότερα, παρά τον τεράστιο αριθμό των θυμάτων. Θυμίζω ότι το γεγονός ότι αντισταθήκαμε στους
στην κατοχή, για να μην πω στην Ελληνική Επανάσταση, φυσικά είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί ο ελληνικός λαός, να κάνει ο ελληνικός λαός τεράστιες θυσίες. Αλλά τι θα γυρίσουμε να πούμε, κακώς αντισταθήκαμε γιατί είχαμε τεράστιο, πληρώσαμε τεράστιο κόστος αίματος. Εγώ δεν προσχωρώ σε αυτή την αντίληψη. Την έχουν κάποιοι, το προλάβατε, δυστυχώς το διατυπώνουν στις μέρες μας Παναθεωρού τα πάντα. Πάω στον τρίτο πεδίο που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η βαρύτητα που δώσατε για την παγκόσμια συσσόρευση από τη μια και την παγκόσμια έκρηξη της ανισότητας από την άλλη, και θέλω να ξεκινήσω με κάτι που το είπατε μιλώντας για την κατάσταση στην Ουκρανία. Είναι προφανές ότι ο κόσμος είναι πολυπολικός στα δυο. Αν μπορούσα να το πω σχηματικά, λένε κάποιοι Δύση, Ανατολή, άλλοι λένε Βοράς, Νότος, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι η μία πλευρά του πολυπολικού κόσμου αγνοεί το τι γίνεται στην άλλη πλευρά και του νάπαλιν. Δηλαδή, ακόμη και επικοινωνιακά, άλλο το αφήγημα στη Δύση, άλλο το αφήγημα στην Ανατολή. Το τι γίνεται στη Δύση δύσκολα το μαθαίνει η Ανατολή, ενώ ο κόσμος, και το τι γίνεται στην Ανατολή δύσκολα το μαθαίνει η Δύση, πάλι ο κόσμος. Ξεκινάω από αυτό και βάζω και μία πληροφορία του φίλου του Γιάννη. Χθες η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε και επίσημα την είσοδό της στους BRICS. Το οικονομικό κλαμπ που πέρυσι ξεπέρασε τους G7 ως ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σε αντίθεση, στις 30-12 του, ο Guardian είχε ως κύριο άρθρο του ότι οι Βρετανοί στρέφονται όλο και περισσότερο στη μαύρη αγορά τροφίμων για να επιβιώσουν. Το ερώτημα είναι το εξής, λέει. Διαφαίνεται πλέον ότι οι νεοαυτοκρατορικές δομές των κυρίαρχων χωρών των BRICS απειλούν ευθέως την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση που είχε ως προμετωπίδα της τη διάλυση των εθνών κρατών. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Δεν έχει εύκολη απάντηση. Υπό ποια έννοια? Η BRICS είναι με όρους αθροίσματος οικονομικού ίσως η κυρίαρχη αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους G7. Το ζήτημα βεβαίως, η μεγάλη διαφορά είναι ότι ενώ οι G7 εκφράζουν ακριβώς μια ενιαία στρατηγική, καταστροφική κατά τη γνώμη μου, αποτυχημένη, αλλά ενιαία, οι BRICS δεν έχουν φτάσει ακόμη να έχουν μια ενιαία στρατηγική. Έχουν το μεταξύ άλλων διαφορών, έχουν το μεγάλο πρόβλημα της Ινδίας, που η Ινδία πατάει και στη Δύση, παίζει λίγο και, παίζει και μαζί τους. Δηλαδή, ακόμη είναι εν τη γενέση και άρα και εν τη διαμορφώση η όποια εναλλακτική στρατηγική προς αυτό που ήταν και είναι η δυτική αφικιοκρατία και νέο αφικιοκρατία. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που λέμε Δύση, τον πυρήνα του, μην κοιτάτε που εμείς θέλουμε να καμωνόμαστε τη Δύση ενώ δεν είμαστε, γιατί έχουμε αυτό το κατεστημένο που έχουμε. Η Δύση είναι οι πρώην αφικιοκρατικές δυνάμεις και η νυν νεοαπικιοκρατική δύναμη. Στην πραγματικότητα είναι μία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και από κοντά μπαίνουν και ορισμένες πρώην αποικιοκρατικές χώρες. Αυτό είναι η Δύση και είχε συγκεκριμένη στρατηγική για τον πλανήτη. Λοιπόν, τους τελευταίους αιώνες με ορισμένες παραλλαγές. Αυτή η στρατηγική υπάρχει. Και όντως η κορύφωσή της είναι ο νεοφιλελευθερισμός, η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, η οποία εμφανιζόταν προπαγανδιστικά ως μια συνολική διάλυση ή μάλλον υποχώρηση του ρόλου του εθνικού κράτους. Δεν ήταν αυτό στην πραγματικότητα. Ήταν να μείνουν κυρίαρχα τα έθνη κράτη των αποικιοκρατικών δυνάμεων και να διαλυθούν τα υπόλοιπα. Απλώς επειδή τη σύγχρονη εποχή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους όρους που χρησιμοποιούσαν παλιότερα, το φορτίο του λευκού άνδρα, η ανάγκη να σας, του λευκού ανθρώπου, η ανάγκη να σας εκπολιτήσουμε με το στανιό κτλ. Υπήρχε αυτή η εντός πολλών εισαγωγικών φιλελεύθερη προσέγγιση, δεν είναι στην πραγματικότητα ούτε φιλελεύθερη, ότι πια δεν χρειαζόμαστε τα έθνη κράτη, κοσμοπολιτισμός κτλ. Η ουσία ήταν να κρατήσουμε εμείς τα δικά μας κράτη και να χάσετε εσείς τη δική σας, τα δικά σας και την προσέγγιση που σας προσέφερα. Αυτό πράγματι υποχωρεί, πράγματι ιτάται, πράγματι βασίζεται σε έναν μηχανισμό φούσκας των πάντων. Κόβονται ατελείωτα ποσά χρήματος τα οποία από τις κεντρικές τράπεζες που τα ενθυλακώνει το πολύ μεγάλο κεφάλαιο και ως επιτοπλίστων ιδίως στη Δύση δεν τα κάνει παραγωγή.
τα κάνει asset, τα κάνει χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα κάνει κρυπτονομίσματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά όχι παραγωγή. Από την άλλη πλευρά όμως, παρότι αρχίζει και διαμορφώνεται σε στρατιωτικό επίπεδο ένας πυρήνας κρατών με τα τρία πιο βασικά να είναι Ρωσία, Ιράν, Κίνα και διάφορα άλλα γύρω από αυτά, παρότι γίνεται μια συζήτηση για το ποια θα πρέπει να είναι η άλλη παγκόσμια στρατηγική, αρκετά προχωρημένη σε ορισμένες εκδοχές της, ενιαία στρατηγική δεν έχουν. Και αυτό είναι ένα στοίχημα δικό τους για να μπορέσουν να κερδίσουν και τους λαούς αν θέλετε, αλλά και τέλος πάντων να έλξουν και άλλα κράτη προς τη δική τους πλευρά, το να το πετύχουν. Για πείτε μου τώρα, κύριε Τζίμα, η διεύρυνση των ανισοτήτων, λέτε, είναι παγκόσμια. Είτε, yeah. είτε στη μία, είτε στην άλλη πλευρά, είτε στον ένα πόλο, είτε στον άλλο πόλο. Και αυτό κατά εσάς φτιάχνει ένα εκρηκτικό μείγμα στις κοινωνίες. Ναι. Ξέρουμε από την αρχαία Ελλάδα ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία εάν υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Εάν μια ομάδα ανθρώπων είναι πολύ πλουσιότερη από τους υπολείπους, έχει σε τόσο μεγάλο βαθμό διαφορετικά συμφέροντα, ώστε είτε θα πρέπει να αποκοπεί από το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα, να φτιάξει μια δική της κοινωνία, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν είναι εφικτό, είτε θα πρέπει να υποτάξει ευθέως ή εμέσως την κοινωνική πλειοψηφία στα δικά της συμφέροντα. Άρα αυτό δεν είναι δημοκρατία. Εξού και έχουμε το δημοκρατικό ζήτημα και το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής ούτως ή άλλως. Και στο παρελθόν το είχαμε. Ο Κεϊνσιανισμός τι ήταν? Μια προσπάθεια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μην διαλυθούν οι καπιταλιστικές κοινωνίες και οδηγηθούν σε νέους πολέμους, κάπως να εξισορροπηθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Και κάτι αντίστοιχο με άλλο τρόπο έγινε και τότε στις σοβιετικές σοσιαλιστικές κοινωνίες. Μετά την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, αυτό έχει φύγει από τη μέση. Αυτό που υπάρχει ως συνδετικός κρίκος των κοινωνιών είναι η προπαγάνδα, την πραγματικότητα και η καταστολή. Διαφόρων ειδών καταστολή. Αυτό που έχουμε επιπλέον όμως στην περίοδο της φούσκας και μετά το σκάσιμό της το 7-8, την περίοδο της φούσκας των πάντων, είναι αυτό που είπα μόλις πριν, ένα πακτολό χρημάτων, ένα τεράστιο αριθμό κεφαλαίων, τα οποία πηγαίνουν από τις κεντρικές τράπεζες το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, τους μεγαλοτραπεζίτες, τους ιδιώτες τραπεζίτες, οι οποίοι με μια περιορισμένη ελίτ τοποθετούν αυτά τα λεφτά εκεί που αποφέρουν στους ίδιους το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Επιβιώνουν ορισμένες εταιρείες, πολλές εκ των οποίων με βάση καπιταλιστικούς νόμους, καπιταλιστικούς νόμους αγοράς δεν θα έπρεπε να επιβιώνουν. Γίνονται χρηματοπιστωτικά παιχνίδια, γίνονται κρυπτονομίσματα, γίνονται προϊόντα πολυτελείας και ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών πηγαίνει στους εργαζομένους. Άρα έχουμε μία συνθήκη ούτως ή άλλως τρομακτικής απόκλησης στο εσωτερικό των κοινωνιών. Και γι' αυτό βλέπουμε ακριβώς μεγάλες μάζες λαϊκές ή και μεσαίων στρωμάτων να έχουν μηδενική εμπιστοσύνη στα πολιτικά συστήματα, διότι είναι πασιφανές ότι δεν υπάρχουν τα πολιτικά συστήματα για αυτή την κοινωνική πλειοψηφία. Είναι τμήμα μίας ολιγαρχίας του πλούτου. Και αυτή η συνθήκη, την οποία προστίθενται και οι νέες τεχνολογίες, τεχνική νοημοσύνη κτλ. Με τη δική τους επίπτωση που θα είναι πολύ σημαντική, αυτές οι συνθήκες δημιουργούν όρους εσωτερικών συγκρούσεων διαφόρων τύπων στις κοινωνίες. Την Αμερικανική κοινωνία, παραδείγματος χάρη, τη Βορειοαμερικανική, εκφράζεται μέσα από αυτή την διάχυτη συζήτηση εάν θα αποκλειστεί ο Τραμπ από τις εκλογές, εάν ο Τραμπ εφόσον αποκλειστεί θα υπάρξει εσωτερική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάει λέγοντας. Αλλού μπορεί να εκφράζεται ως μια διάχυτη αντικοινωνική βία. Ή αλλού ως εκλογή, παραδείγματος χάρη στην Αργεντινή, τελείως προβληματικών προσωπικότητων και έτσι με μια αυτοκαταστροφική πολιτική για τη χώρα. Ο κοινός παρανομαστής είναι ότι ολοένα λιγότερο αισθανόμαστε και όντως ανήκουμε
την ίδια κοινωνία. Όλο ένα περισσότερο υπάρχει μια κοινωνία των πλουσίων, της ολιγαρχίας του πλούτου, η οποία μπορεί να απολαμβάνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και μια κοινωνία όλων ημών και άλλων χωρών που βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη θέση από εμάς, που αγωνιούμε για το αν θα έρθει το ασθενοφόρο όταν θα το χρειαστούμε, αν θα υπάρχει νοσοκομείο, αν θα υπάρχει δημόσια συγκοινωνία, αν θα υπάρχει σχολείο κτλ. Αυτή η εσωτερική διάσπαση των κοινωνιών είναι η αρχή μιας εσωτερικής σύγκρουσης. Κοιτάξτε, θα επιστρέψω. Θα πάω πρώτα σε ένα απλοϊκό ερώτημα του Γιώργου που δείχνει που έχουμε οδηγηθεί. Λέει, κύριε Τζίμα, καλός αυτός ο παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος, όχι καλός, καλός στην ανάλυση, αλλά κοιτάξτε, λέει, σας πω, λέει, απλό παράδειγμα της καθημερινότητας. Έχουν μπει από προχθές παντού πλέον τα POS. Αν τα γυρίσετε, λέει, από πίσω, είναι όλα κινέζικα. Ποιος θα τους πάει κόντρα? Φορτιστές να πει η Κίνα αύριο τέλος, δεν έχω για τρεις μήνες, έχω δυσκολία παράδοσης. Ποια οικονομία της Φόντερ Λάιεν και του Μπάιντεν? Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τίποτα. Αυτό είναι αυτό. Και το είδαμε με το μπλοκάρισμα των εφοδιαστικών αλυσίδων που είχαμε μετά τον κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία. Mm. Έτσι. Διότι εδώ υπάρχει το εξής σχήμα. Το θεωρητικό σχήμα ποιο ήταν? Ότι η παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική οικονομία θα λειτουργούσε σε συνθήκες ιδανικές και άρα θα μπορούσε να υπάρξει καταμερισμός της εργασίας και της παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα. Η Κίνα, ας πούμε, να παράγει προϊόντα, η Δύση να κρατάει τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ροών. Περίπου, σχηματικά, δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι. Όπως περίπου δούλευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, η βιομηχανική καρδιά, η Ελλάδα, υπηρεσίες, δανείζεται από τη Γερμανία, αγοράζει βιομηχανικά προϊόντα από αυτούς, επιστρέφει το χρήμα και πάει λέγοντας ο κύκλος. Αυτού του είδους οι διακανονισμοί, ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο, πολύ περισσότερο σε παγκόσμιο, στην πράξη δεν μπορούν να δουλέψουν σε ιδανικές συνθήκες. Γιατί μπαίνουν ζητήματα ανταγωνισμού των κεφαλαίων, συγκρούσεων, οι οποίες γίνονται και διεθνοπολιτικές συγκρούσεις, μια σειρά σαν στάθμη των παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να μπλοκάρουν από τις μεταφορές και το εμπόριο μέχρι οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν έχει πολύ δίκιο ο ακροατής ότι εμείς, και βάζω εδώ και την Ελλάδα γιατί είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θεωρήσαμε? Ότι μπορούμε να πλουτίζουμε στην πραγματικότητα χωρίς να παράγουμε, με την εξαίρεση ίσως της Γερμανίας και πολύ λιγότερο της Γαλλίας κτλ. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα. Δεν είναι βιώσιμο. Και προφανώς θα αρχίσουμε να υφιστάμεθα τις συνέπειες, ήδη τις έχουμε υποστεί εμείς ως Ελλάδα, θα τις υποστεί ακόμη περισσότερο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που η βιομηχανική της καρδιά νοσεί. Δηλαδή η Γερμανία, λόγω της ακριβής ενέργειας, της σταθερά ακριβότερης ενέργειας και διαφόρων άλλων παραγόντων. Έτσι είναι. Στον καπιταλισμό υπάρχει νικητής και χαμένος. Νικούσε η λεγόμενη Δύση, που εξήγησε ποια ήταν κατά την άποψή μου, τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσει να χάνει. Άρα ή αλλάζεις μοντέλο και φεύγεις από αυτό το σύστημα, ή υφίστασε τις συνέπειες του να είσαι ο χαμένος πλέον. Μισό λεπτό. Πάτε σε κάτι κρίσιμο τώρα που αφορά αυτή την πλευρά της ιστορίας που και εμείς δηλώνουμε ότι ανήκουμε. Τη Δύση. Αυτό δεν λέμε? Μάλιστα. Λοιπόν, μήπως σε αυτή τη φάση αυτό που συντελείται στη Δύση και με τη βοήθεια των τεχνολογιών είναι η ομογενοποίηση αξιακά, τεχνολογικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά των κοινωνιών και των εθνών για την τελική αναμέτρηση με τον κόσμο της Ανατολής? Μήπως οι αποφάσεις των ελίτ και των μηχανών, μέχρι μηχανές να καταπιούν τις ελίτ, δείχνουν αυτό? Τι θέλω να πω? Το μονοπόλιο της ηλεκτρονικής πληροφόρησης σήμερα στη Δύση διαμορφώνει άποψη κοινωνίες. Αυτό συμβαίνει και στην Ανατολή. Αλλά αυτό το μονοπόλιο δεν νοθεύει την ελεύθερη βούληση. Δηλαδή, προσέξτε, ο δυτικός άνθρωπος δεν έχει πάψει να αναιρεί διαρκώς και να καταργεί τον εαυτό του στο όνομα της πρόοδου? Δεν εκχωρεί πια δικαιώματα στο όνομα της προετοιμασίας για την τελική μάχη με το μεγάλο ανατολικό, όπως τον λέμε, αυταρχισμό? Δεν έχουμε πάψει να ανεχόμαστε την υποβάθμιση ποιότητας της δημοκρατίας? Μήπως δηλαδή η Δύση στην πραγματικότητα, αυτό που είπατε πριν από λίγο, αλλάζει σταδιακά το μοντέλο της
και το υπόδειγμα του ό,τι θεωρούσαμε ως δημοκρατία, καλή κακή, ό,τι θεωρούσαμε, με κύριο αφήγημα ότι έτσι ομογενοποιημένα θα αντιμετωπίσω τον εχθρό, τον όποιο εχθρό, ανατολικό, πολυπολικό, πέστε το όπως θέλετε. Άρα να δημιουργήσω στην ουσία και κράτη κλόνους που δεν θα ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο, ούτε τα ιδιαίτερα στοιχεία τους ταυτότητας. Πώς θα πείτε? Συμφωνώ απολύτως και είναι δεδομένο ότι σε συνθήκες υποχώρησης της θέσης ενός μπλοκ κοινωνιών, στην πραγματικότητα ενός μπλοκ ελίτ, τον παγκόσμιο καταμερισμό, αυτό το οποίο άρα μεγαλύτερης δυσφορίας της κοινωνίας τους, γιατί οι δυσφορίες δικές της κοινωνίας είναι πολύ έντονη. Αυτό το οποίο κάνουν πάντα, είναι ιστορικά αποδειγμένο, είναι το να προσχωρήσουν το μεγαλύτερο αυταρχισμό. Όλα αυτά που περιγράψατε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, είτε μιλούμε για μεθόδους καταστολής, είτε για μεθόδους άσκησης ιδεολογικής ηγεμονίας και άρα διανοητικής χειραγώγησης του πλήθους, έχουν να κάνουν με έναν κυρίαρχο αυταρχισμό. Και μάλιστα το είδαμε, δεν πρέπει να ξεχνούμε, εγώ το λέω πάντα, ότι ζούμε σε μια χώρα και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημης λογοκρισίας. Δεν μπορούμε να δούμε ρωσικά μέσα ενημέρωση. Αρκεί δεν μπορούμε να δούμε και αυτό. Παραδείγματος χάρη. Και υπάρχουν κι άλλα. Και έχουμε ζήσει κι άλλες αυταρχικές μεθόδους χειραγώγηση. Το πρόβλημα αυτών των ελίτ όμως ποιο είναι? Ότι επειδή είμαστε καταναλωτικές κοινωνίες και είμαστε καταναλωτικές κοινωνίες για πολλές δεκαετίες πλέον, και επειδή η δύναμη των μεγάλων ιδεολογιών μετά την πτώση του κομμουνισμού την έφυγαν, την αποδόμησαν οι ίδιες οι ελίτ όσο μπορούσαν, και μέσα σε αυτές ανήκει και ο εθνικισμός. Εγώ δεν είμαι εθνικιστής, αλλά δεν έχει σημασία. Το να στρατεύσουν αυτό τον πληθυσμό, ο οποίος μάλιστα και δημογραφικά φτύνει σε ένα μεγάλο πόλεμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο τρόπος που είχαν βρει οι Αμερικανοί και ακολούθησαν και οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι κτλ. Ήταν να βάλουν τις άλλες κοινωνίες να πολεμούν μεταξύ τους. Συρία, Λιβύη, ήθελαν να κάνουν το ίδιο στο Ιράν, Ιράκ και πάει λέγοντας. Και με συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνάμεις λίγες, οι δυτικοί να παρεμβαίνουν και να ρυθμίζουν τις συγκρούσεις. Το κάνουν στην Ουκρανία μεταξύ σλαβικών πύλων, μεταξύ Σλάβων. Το ζήτημά τους είναι ότι όσο αυτές οι κοινωνίες οικονομικά σταθεροποιούνται, η πρόκληση μιας εσωτερικής σύγκρουσης γίνεται όλο ένα δυσκολότερη. Το είδαμε, ας πούμε, στο Ιράν. Πόσες απόπειρες εσωτερικής αποσταθεροποίησης στο Ιράν έχουν καταβληθεί, αλλά δεν έχουν πετύχει. Και λόγω της δυνατότητας του καθεστώτος να ασκεί καταστολή στο Ιράν, αλλά και να κερδίζει την πίστη των πολιτών. Γιατί τους προσφέρει προφανώς ορισμένα ωφέλη. Άρα θέλω να πω ότι το πρόβλημα της Δύσης είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή τις εφεδρίες, δηλαδή τους προθύμους ανθρώπους να πάνε να σκοτωθούν, να πάμε να σκοτωθούμε, για να παίξουμε ένα παιχνίδι παγκόσμιας ηγεμονίας. Άρα κύριε Τζίμα, γι' αυτό στο εσωτερικό αυτών των κοινωνιών θεσμοποιούνται. Άλλα πρότυπα. Δηλαδή, πρόσφατα μου λέγανε, εγώ δεν την είδα, μία εξαίσια θεατρική παράσταση στο Ίδρυμα Ωνάση, αιρετική, η οποία όμως έθετε ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Αν η δημοκρατία ή όποια δημοκρατία, επαναλαμβάνω, πρέπει να περιορίσει περαιτέρω τις ελευθερίες της για να αυτοπροστατευτεί, ακούστε εδώ, να μεταμορφωθεί δηλαδή σε κάτι άλλο για να μην καταρρεύσει από την αμφισβήτηση. Αυτό όμως δεν γίνεται θεσμοποίηση αυτής της εσωτερικής, όπως την είπατε, αναδιάταξη. Βεβαίως, και είναι μια πολύ παλιά συζήτηση αυτή, που ξέρετε καλά, η λεγόμενη μαχόμενη δημοκρατία, που λέει ότι έχουμε πολλούς αντιπάλους, άρα πρέπει να περιοριστούμε για να επιβιώσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς στη Δύση έχουμε μονίμως την ανακάλυψη νέων Χίτλερ. Κάθε μια δεκαετία αποκύπτει και ένας νέος Χίτλερ εναντίον του οποίου πρέπει να πολεμήσουμε. Γι' αυτό το λόγο επίσης έχουμε μια μεγάλη πρημοδότηση
όχι τόσο ή κυρίως των ακροδεξιών κομμάτων, όσο της ακροδεξιάς ιδεολογίας, η οποία έχει δύο βασικά στοιχεία, κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι ότι είναι κυρίως διαισθητική και όχι αναλυτική. Κοινώς θέλουμε τον κόσμο να αισθάνεται και να συγκινείται, η συγκίνηση είναι και ο φόβος, αλλά όχι να αναλύει. Και άρα του δίνουμε εικόνες και προσεκτικά χειραγωγημένη πληροφόρηση. Θυμάστε τι συζητούσαμε μαζί όταν έγινε το ναυάγιο στην Πύλο, πριν ήταν 600 άνθρωποι. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακροατών σας, σε αυτούς τους 600 ανθρώπους, έβλεπε κίνδυνο. Χωρίς να υπάρχει κάποια ανάλυση από πίσω που να στοιχειοθετούσε γιατί οι συγκεκριμένοι 600 άνθρωποι σηματοδοτούσαν τέτοιου βαθμού κίνδυνο που έπρεπε να τους πνίξουμε ή να ανοιχτούμε να πνιγούν. Αλλά στην πραγματικότητα ο όρος διαισθητικό είναι λανθασμένος. Αλλά μέσα από την πρόκληση μια συναισθηματικής αντίδρασης και χειραγώγησης κατευθύνουμε τον κόσμο κάπου. Το δεύτερο είναι ακριβώς επειδή εμπεδώνουμε το αίσθημα του φόβου δημιουργούμε στον κόσμο το αίσθημα του σκατζόχυρου. Πρέπει να κλείσουμε, να τεντώσουμε τα αγκάθια μας και στην πρώτη ευκαιρία να επιτεθούμε στον όποιο είναι επικίνδυνος. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η ιστορία με την πλατεία Συντάγματος και την χριστουγεννιάτικη συναυλία, την πρωτοχρονιάτικη συναυλία, όπου ανέβηκε ένα μελαχρινό κοριτσάκι. Ξέρουμε όλοι ιδίως όσοι μετακινούμαστε στην Ελλάδα ότι το 60-70% των Ελλήνων είμαστε μελαχρινοί. Εγώ δεν είμαι, αλλά η πλειοψηφία είναι μελαχρινοί άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι άλλωστε, δεν ήμασταν ξανθοί από αρκετών χρόνων. Παρ' όλα αυτά, θεωρήθηκε ότι είναι είτε Παλαιστινιάκι και αυτό θεωρήθηκε ως απειλή, είτε Μουσουλμανάκι, είτε Προσφυγόπουλο, και υπήρξε πρόθυμος κόσμος να βγει στα διαδικτυακά κάγκελα διότι θεώρησε ότι αυτό είναι κίνδυνος. Δηλαδή τι, τα σύνορα, αυτή η αντίληψη ότι, όχι μόνο τα σύνορα, η φράκτηση, η αντίληψη ότι κινδυνεύουμε διαρκώς αρχίζει και εσωτερικεύεται στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο με αυτούς που είναι έξω από τα σύνορα, που είναι λογικό να φυλάς τα σύνορά σου, είναι και στη διπλανή γειτονιά, το λίγο ανίκιο προς εσένα χρώμα, καλός ή κακός, τη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν πρημοδοτείται από το σύστημα εξουσίας η ακροδεξιά ιδεολογία που λέει, ή η ακροδεξιά στάση μάλλον, που λέει όχι ανάλυση, συγκίνηση, φόβος και κατόπιν δράση ως επιτοπλίστων ανορθολογική στη βάση του φόβου. Γιατί το χρειάζεται το σύστημα εξουσίας αυτό ώστε να σου πει πρέπει να φοβάσαι τη Χαμάς, πρέπει να φοβάσαι τους Παλαιστινίους, πρέπει να φοβάσαι τους Ρώσους λίγο, πρέπει να φοβάσαι τους Κινέζους λίγο αργότερα και εσύ να είσαι πρόθυμος να πας να σκοτωθείς γι' αυτό. Ακούστε, ας το κάνω εγώ λίγο χειρότερο. Γι' αυτά είμαστε, μας έχουν αιθήσει να είμαστε ακριβοί, λέω εγώ στα πίτουρα και φθηνή στο στάρι. Όταν ακούμε όμως ότι οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης θα υποκαθιστούν τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και τους δικαστές και θα εκδίδουν το 85% των αποφάσεων με έναν αλγόριθμο και τα δεδομένα, είναι επίτευγμα. Όταν ακούμε, θα σας πάω και σε κάτι πιο καυτό, εδώ και ένα μήνα προμηθευόμαστε τις νέες αστυνομικές ταυτότητες με τις οποίες κατεργείται η ταυτοπροσωπία και αριθμοποιείται το πρόσωπο. Εγώ δεν μπαίνω στις θεωρίες των αντιχρίστων και 666. Ακούστε εδώ. Στις ταυτότητες αυτές εκχωρούμε στο κράτος χωρίς ρήτρα επιφύλαξης για κακή χρήση, κύριε Τζίμα, τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τα προσωπικά μας δεδομένα. Δηλαδή, αριθμό φορολογικού μητρώου, ΑΜΚΑ. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν πήγαμε στη νέα ταυτότητα, δεκαετία του 90, τη θυμάστε? Βέβαια, όταν προέκυψε το ζήτημα για την αφαίρεση του θρησκεύματος, τι λέγανε οι ίδιοι? Έτσι προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα. Τώρα με τη νέα ταυτότητα. Ακριβώς. Θέσατε μια σειρά ζητημάτων εξαιρετικά σημαντικών. Στην πραγματικότητα τι λέει το σύστημα? Το σύστημα εξουσίας κάνει μια επιλογή κοινωνικών τάσεων και χαρακτηριστικών και τα ανάγει στα μοναδικά. Δηλαδή, ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα.
δεν υπάρχει καμία απόδειξη γιατί η ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης αποφάσεων είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό που μετράει στη δημόσια διοίκηση. Η ταχύτητα είναι καλή, αρκεί να πηγαίνει με την ποιότητα, με την προστασία των δικαιωμάτων, των πολιτών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια σειρά ακόμα πράγματα. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη και λέμε, ασχολούμαστε μόνο με την ταχύτητα. Το βλέπουμε και στη μεταρρύθμιση του χώρου της δικαιοσύνης σήμερα. Πολύ περισσότερο όταν, όπως στην Αμερική γίνεται μέχρι ενός σημείου, εισάγουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην απονομή δικαιοσύνης. Άρα φωτίζουμε μια μικρή πτυχή του ζητήματος και κλείνουμε όλα τα άλλα. Σε σχέση με το δεύτερο το οποίο είπατε, και θα πω που συνδέονται, για τις ταυτότητες, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα και στην Ελλάδα έχουμε το GDPR και στο παρελθόν είχαμε τόσο μεγάλη συζήτηση για τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Μα ήταν βασικό επιχείρημα για την αφαίρεση του ρισκεύματος στον προηγούμενο τύπο. Ότι προστατεύω έτσι τα προσωπικά σου δεδομένα. Ακριβώς. Τώρα. Με όπλο την πανδημία, τι είπε το κράτος, τι είπε στην πραγματικότητα το σύστημα εξουσίας. Εάν σου λέω ότι υπάρχει δημόσιος κίνδυνος, και υπάρχει όντως, οτιδήποτε άλλο σαρώνεται μπροστά σε αυτό το δημόσιο κίνδυνο. Μπορώ να έχω πλήρη εικόνα του ποιος είσαι, τι κάνεις, που πας και τα λοιπά. Δημόσιο κίνδυνο όπως τον ορίζει αυτός, το σύστημα. Μάλιστα. Η εξουσία ορίζει πάντα το δημόσιο κίνδυνο. Και η εξουσία ορίζει και πότε τελειώνει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αν τελειώνει. Εδώ τι έχουμε. Πράγματι, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βοηθά στο να συρρυκνωθεί φοροδιαφυγή, δεκτό, να υπάρξει ο έλεγχος ορισμών οικονομικών κινήσεων. Πολύ σωστά. Σκοτεινών και το καθεξής μέχρι ενός σημείου. Όλα αυτά όμως οφείλουν να σταθμίζονται και με το δικαίωμα που έχουμε ως πολίτες να μην βρισκόμαστε υπό το πανοπτικό μάτι του κράτους. Άρα εάν θες να πας σε μια ολοένα εντυνόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να πας βεβαίως, αλλά θα πρέπει να μου παρέχεις μια σειρά εγγύσεων ότι τα προσωπικά μου δεδομένα και προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν σε αφορούν ή δεν θα έπρεπε να σε αφορούν, δεν είναι ευχερός προσβάσιμο από εσένα, ώστε να μην είμαι ένας ανίσχυρος άνθρωπος μπροστά σε ένα παντοδύναμο κράτος. Αυτό όμως όποτε τίθεται ως ζήτημα, έχουμε την επίκληση των ψεκασμένων, που είναι η ιδεολογική κληρονομιά της πανδημίας, την ταύτιση οποιοδήποτε το θέτει σχεδόν με οποιαδήποτε γραφική φωνή και άρα τον κοινωνικό εκτοπισμό, τον εκτοπισμό από το δημόσιο λόγο. Θέλω να κλείσουμε, σας ταλαιπώρησα αλλά είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, εδώ βλέπω από τα μηνύματα, είτε συμφωνούν είτε εξαιρετικό ενδιαφέρον η σημερινή κατάθεση οπτικής σας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που σας είπα, αφήστε το αφήσουμε για το τέλος, διότι άνοιξε και συνταγματικά αλλά όχι μόνο ουσιαστικά η συζήτηση και έρχεται των ιδιωτικών πανεπιστημίων, εγώ δεν θα πω ελεύθερων γιατί είναι και copy-paste από το ελεύθερο πανεπιστήμιο στο δυτικό Βερολίνο σε αντίστοιξη του σκλαβωμένου στο ανατολικό, άρα εδώ ποιο είναι το σκλαβωμένο. Όμως κοιτάξτε πώς θα σας το θέσω. Σε αυτού του τύπου τα πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ανοίξει ήδη ο περιορισμός ελευθερίας διατύπωσης άποψης, π.χ. για το Μεσανατολικό, και μάλιστα συνδέεται το δικαίωμα αυτό να μην έχει άποψη η ακαδημαϊκή κοινότητα με τις χορηγίες των ιδιωτών, δηλαδή πανεπιστήμια jukebox, κέρμα και επιλογή. Προφανώς αυτό θα έρθει και εδώ, και στην έρευνα και στην άποψη και πάει λέγοντας. Για να μην πάω στα πιο πρακτικά του τι σημαίνει για αυτή την κατηγορία της κοινωνίας που είναι η πλειοψηφία της των μη δυνάμενων οικονομικά, ότι άλλοθε και αν μου λένε εμένα μη φύγει το χρήμα έξω να μείνει εδώ που στέλνουμε τα παιδιά έξω. Ποιοι στέλνουν τα παιδιά έξω και πώς τα στέλνουν αυτοί που τα στέλνουν έξω. Θα πω πολύ συνοπτικά, επειδή το θέμα και προσωπικά ας πούμε είναι από αυτά που τα θέλω, με χαίει με έναν τρόπο, δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος του Πανεπιστημίου εδώ και 23-25. Χωρίς να αγιοποιείται
η εικόνα του Δημοσίου Πανεπιστημίου, έτσι. Να το πω αυτό. Αλλά να δούμε και την εικόνα του Δημοσίου Πανεπιστημίου, ποιος την έφτιαξε και ποια είναι η εικόνα. Θα πω τα εξής πράγματα. Πρώτον, είδα μια δημοσκόπηση όπου το 50% είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Και σκέφτηκα τις δημοσκοπήσεις, θα τις θυμάστε, υπέρ της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ πριν μερικά χρόνια. Θυμάστε πόσο ήταν, 60-65. Το έχουν γυρίσει οι πολίτες και τα αντίστοιχα ποσοστά είναι υπέρ του παλιού μοντέλου ΔΕΗ. Προσοχή στο πώς την πατάμε στην προπαγάνδα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις το μόνο το οποίο αποτυπώνουν είναι πόσο πετυχημένη είναι η προπαγάνδα. Λοιπόν, και να δούμε τι προκαλούμε και με αυτό το παράδειγμα της ΔΕΗ. Τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Γιατί δεν μας άρεσε ο Νίκος Κοτόπουλος, έτσι θα τα θυμόμαστε όλα. Το δεύτερο είναι ότι το μείζον ζήτημα εν προκειμένου κατά τη γνώμη μου, παρότι είναι ταγμένο στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είναι το συνταγματικό ζήτημα. Μια κυβέρνηση η οποία λέει καταργώ άρθρο του συντάγματος γιατί δεν μου αρέσει με απλό τυπικό νόμο. Και αυτό είναι κατάλυση του συντάγματος. Δεν υπάρχει σύνταγμα στην πραγματικότητα αν μπορεί να το αλλάξει με τυπικό νόμο. Υπάρχει μόνο στον βαθμό που το αποδέχεται όποια κυβερνητική πλειοψηφία. Και αυτό δεν είναι σύνταγμα. Μάλιστα. Αυτό έχει ανοίξει από τα μνημόνια, πρέπει να σας πω, ε. Ναι. Αυτό ξεχνάμε. Ξεχνάμε ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Μάλιστα. Λέει μάλιστα η κυβέρνηση και κάτι που κατά τη γνώμη μας ήταν στην ώρα της πολιτιακής κρίσης. Λέει τι, θα επικαλεστώ. Το έχει πει και ένας συνταγματολόγος, όλος τυχαίος. Θυμίζω ότι επί Χούντας είχαμε συνταγματολόγους που διδάσκαν συνταγματικό δίκαιο. Λέει, θα χρησιμοποιήσω το άρθρο 28 που λέει ότι οι συνθήκες όταν κυρωθούν και επικυρωθούν με μάλιστα, νόμο, μάλιστα, υπερισχύουν κάθε αντίθετη διάταξη. Πέρα του ποια είναι η ορθή ερμηνεία, που δεν μπαίνω στο νομικό θέμα το σκληρό, τι λέει δηλαδή η κυβέρνηση. Εγώ έχω ορκιστεί βεβαίως να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους, αλλά αντίθετα προς αυτό που ορκίστηκα, θα πηγαίνω και θα υπογράφω διεθνείς συμβάσεις που θα ξέρω ότι είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα. Άρα, την ειδητά θα παραβιάζω τον όρκο μου προς το Σύνταγμα και τους νόμους, για να έρθω μετά με βάση αυτές και να αλλάξω το Σύνταγμα. Εδώ φτάνουμε στο επίπεδο μιας πολιτιακής σύγκρουσης, πολιτιακού ζητήματος. Τρίτον, σε αυτό το ζήτημα των πανεπιστημίων. Για να το ξεκαθαρίσουμε, τα δημόσια πανεπιστήμια από τον νόμο έχουν το δικαίωμα να κάνουν διεθνή αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα, μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνή αγγλόφωνα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα με οποιοδήποτε ξένο πανεπιστήμιο θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Άρα κοινώς αυτά που μας λένε Yale, Harvard και διάφορες μπαρούφες τέτοιες, αν θέλουν κάλλιστα μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και ακόμη και με δίδακτρα, τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν τη χαμηλότερη αναλογία διδάσκοντα διδασκομένων μπορούν να δεχτούν πολλές περισσότερες φοιτήτριες και φοιτητές και να μην φεύγουν στο εξωτερικό εάν το αλλάξει ο νόμος που πετάει έξω μαθητές από το πανεπιστήμιο και αλλάξει η κυβερνητική πρακτική να μην προσλαμβάνει διδάσκοντες. Θυμίζω ότι η φετινή ακαδημαϊκή περίοδος είναι η πρώτη μετά από χρόνια που δεν προσλήφθηκαν εγκαίρως ούτε συμβασιούχοι. Αχ κύριε Τζίμα, πείτε τα επιτέλους, γιατί δυστυχώς παθαίνουμε λοβοτομή ή κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, ξεκινώντας από το πως πετάει το σύστημα έξω αυτούς που μετά φεύγουν έξω και άρα τώρα τους φτιάχνουμε ιδιωτικό για να μείνουν μέσα. Συνεχίστε. Μέχρι τους καθηγητές. Έτσι. Και επίσης να πούμε και τα εξής. Γιατί μπήκαν στα δημόσια πανεπιστήμια δίδακτρα για μεταπτυχιακά που μέχρι πριν 10 χρόνια δεν μπήκαν από αυτή την κυβέρνηση, μπήκαν από τις προηγούμενες. Βεβαίως. Για μεταπτυχιακά που μέχρι πριν από μερικά χρόνια γινόταν δωρεάν και η μέση οικογένεια επιβαρύνεται. Γιατί δεν προσλαμβάνεται καινούργιο ακαδημαϊκό προσωπικό και μένουμε όλοι να κινούμαστε για χρόνια σε μια θολή ζώνη συμβασιούχων. Γιατί ξαναέγινε πανίσχυρη έδρα όπου εάν δεν σε συμπαθεί ο πρωτοβάθμιος καθηγητής μπορεί να βρίσκεις για πάντα κλειστές τις πόρτες του Δημοσίου Πανεπιστημίου και επομένως αναγκάζεσαι να αυτολογοκρίνεσαι και να αυτοπεριορίζεσαι στα όσα λες.
Ορίστε. Ποιος δηλαδή έφερε το δημόσιο πανεπιστήμιο σε αυτή την κατάσταση του να δέχεται λιγότερους φοιτητές, να έχει λιγότερα εργαστήρια, παράδειγμα. Θυμόμαστε όλοι ότι τα ΜΑΤ μπήκαν στο Αριστοτέλειο, υποτίθεται για να γίνει μια βιβλιοθήκη, ναι, ναι, που οι κακοί φοιτητές δεν έφερε να γίνει. Η βιβλιοθήκη δεν έγινε ποτέ, και όχι μόνο δεν έγινε ποτέ, γκρεμίζονται και οι βιβλιοθήκες που υπήρχαν. Τύχοι πέφτουν σε ομάδες. Κοιτάξτε, το κλειδί είναι στην εξής πρόβλεψη. Σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, διότι κατά τη γνώμη μου αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αποσκοπεί στο να της δώσει το ελευθέρας να καταργεί όποιο συνταγματικό άρθρο θέλει όποτε θέλει. Και δεν θα γίνει, δεν θα είναι μόνο το άρθρο 16. Θα το δούμε και στα εθνικά θέματα. Το κλειδί είναι η πρόβλεψη για ίδρυση πανεπιστημίου με τρία τμήματα. Το διανοείστε αυτό? Πανεπιστήμια που θα έχουν, θα σας πω ποια τμήματα. Ψυχολογία, marketing, διοίκηση επιχειρήσεων. Ψυχολογία, marketing, νομική. Αυτές οι τέσσερις σχολές συνδυασμού. Ένα κτίριο, μια οικοδομή, κάμπους του Πανεπιστημίου τάδε της Αγγλίας, της Τουρκίας, του οποιοδήποτε, λοιπόν, σε συνεργασία με τον κολεγιάρχη, σχολάρχη, δίνα, κολλητό υπουργού, πρωθυπουργού και πάει λέγοντας, και πάρε 5-10 πανεπιστήμια. Και άρα πάρει και τι άλλο, διαλυμένα εργασιακά δικαιώματα αργότερα. Διότι κοιτάξτε, ναι, η Ελλάδα δεν χρειάζεται 10 νομικές σχολές. Τι να κάνουμε? Δεν πρέπει να έχει 10 νομικές σχολές. Οι 3 είναι πάρα πολλές ήδη για την Ελλάδα. Θέλουμε ανθρώπους να πηγαίνουν στην τεχνική εκπαίδευση. Δεν θέλουμε να έχουμε όλα τα νέα παιδιά που δεν πέρασαν κάπου να τελειώνουν ψυχολογία, μάρκετινγκ και διοίκηση επιχειρήσεων. Δεν έχουμε τόσες επιχειρήσεις. Τι να γίνει? Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, κύριε Τζίμα. Νομίζω ότι έστω και συνοπτικά, θα την ξανακάνουμε αυτήν την κουβέντα, είναι προφανές, χωρίς να αγιοποιείτε, γιατί μιλήσατε και για τα κλειστά συστήματα που οι δικοί τους νόμοι φτιάξαν διαχρονικά και τις οικογενειοκρατίες μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια, ακριβώς για να μπορούν σήμερα να εργαλειοποιούνται και να χρησιμοποιούνται. Εάν λοιπόν θέλουμε ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση δημόσια, που είναι σκληρός συνταγματικός πυρήνας, και καλά κάνατε και είπατε, αυτό μπορεί να αποτελέσει το όχημα για να περάσουν και άλλα από τα εθνικά και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, που είναι ο σκληρός πυρήνας της ίδιας κρατικής υπόστασης χώρας. Δεν το έχουμε αντιληφθεί. Δυστυχώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.